τεθωρακισμένα του Αζερικού στρατού παρελάβουν κατά την είσοδό του στην περιοχή του Άγκνταμ στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Οι ένστολοι χαιρετούν το πλήθος που τα παρακολουθεί. Αίσθηση ωστόσο προκαλεί ότι στα πλάνα που μετέδωσε το Associated Press, ορισμένα τάγκς φέρουν εκτός από αζερικές και σημαίες της Τουρκίας. Βάσει της προδεκαημέρου συμφωνίας του Μπακού με το Ερεβάν, η 20 Νοεμβρίου είναι η ημερομηνία κατά την οποία επιστρέφεται η συγκεκριμένη περιοχή του Άγκνταμ στην Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν μετά από 23 ολόκληρα χρόνια. Η Αρμενία ήδη επέστρεψε στο Αζερμπαϊτζάν την περασμένη Κυριακή 15 Νοεμβρίου και την περιοχή Καλμπατζάρ και ως την 1η Δεκεμβρίου καλείται να πράξει το ίδιο με την περιοχή Λάτσιν. Κατά μήκος της γραμμής επαφής στον Αγκόρνο Καραμπάχ και κατά μήκος του διαδρόμου Λάτσιν ήδη αναπτύσσεται ειρηνευτικό σώμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αποτελούμενο από περίπου 2.000 στρατιώτες. Η συμφωνία της προπερασμένης Δευτέρας τερμάτισε, τουλάχιστον προσωρινά, έναν πολύ νεκρό πόλεμο μεταξύ των δύο πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών, το τελευταίο επεισόδιο του οποίου ξέσπασε στις 27 Σεπτεμβρίου.